θα επιδοτηθούν μάλιστα με 700.000 ευρώ για τη διαχείριση του πάρκου και για αντιπλημμυρικά έργα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας πραγματικός χώρος αναψυχής και πρασίνου, μια και τα τελευταία χρόνια το πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα λόγω και του πολύπλοκου καθεστώτος που είχε για τη διαχείρισή του. Να πούμε ότι είναι 6 φορές μεγαλύτερο από τον εθνικό κήπο, αλλά δεν έχει προσωπικό παρά μόνο 3 άτομα για μια χανή έκταση 1.148 στρεμμάτων. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι εύκολη η συντήρησή του. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Δήμαρχος Περιστέριου. Πρέπει να υπάρξει μια ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν είναι το πάρκο Τρίτσι μια απλή υπόθεση που μπορεί κανείς να την αντιπαραέρχεται. Έχει να κάνει με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζωής των πολιτών. Αποφασίσαμε λοιπόν να ενισχύσουμε τον σύνδεσμο, θα βρούμε τον τρόπο, το διαδικαστικό, ώστε να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα προβλήματα με ένα ποσό 700.000 ευρώ. Έγινε μια επικοδομητική συζήτηση με τους 9 δημάρχους που απαρτίζουμε τον αναπτυξιακό σύνδεσμο της Δυτικής Αθήνας. Λέω επικοδομητική γιατί βρεθήκαν και δοθήκαν και λύσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας.